Πάμε αμέσως στον κύριο Εξαδάκτυλο, στον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, αλλά και μέλος της Επιτροπής των Ειδικών του Υπουργείου Υγείας. Με αυτή την δεύτερη ιδιότητα τον καλέσαμε σήμερα. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα σας, πρόεδρε. Έχω μία απορία. Καλημέρα, κυρία Κοραή, κύριε Τάκη. Καλημέρα στους ακροάτες και στους ακροατές. Καλημέρα. Έχω μία απορία από χθες. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο κύριος Πλεύρης είναι τα μέτρα που εισηγηθήκατε? Είναι κομμάτι μέτρων που εισηγηθήκατε? Εισηγηθήκατε και άλλα που δεν έγιναν δεκτά? Είναι μόνο αυτά που έχετε εισηγηθεί? Μπορείτε να μας διαφωτίσετε? Κοιτάξτε, αυτά εισηγηθήκαμε. Και μόνο αυτά? Σε αυτή τη χρονική στιγμή ότι είναι τα αναγκαία. Εισηγηθήκατε ότι... μόνο αυτά, ξαναρωτάω? Ή και άλλα που δεν έγιναν δεκτά? Από όσο ξέρω... Ναι. Γιατί είχα και ένα χειρουργείο την ώρα της συνεδρίασης, το οποίο ήταν αναπόφευκτο, είχα κάποιες απουσίες, αυτά ήταν, δεν υπήρχαν άλλα. Θεωρείτε ότι είναι επαρκή, ότι θα λειτουργήσουν, ότι θα εφαρμοστούν, μπορούν να εφαρμοστούν? Εφαρμόσιμα είναι σίγουρα. Βεβαίως θα πρέπει να επιτηρηθούν για να τηρηθούν. Διότι η εμπειρία μας έχει δείξει ότι χωρίς επιτήρηση, τήρηση των μέτρων, τη χώρα μας δεν έχουν. Ναι. Δεν είμαστε Ελβετία όπου... Λένε κάτι και γίνεται αυτό. Αυτό είναι λοιπόν το θέμα, κύριε πρόεδρε. Μήπως επειδή ακριβώς και τα προηγούμενα δεν τηρούνταν, φτάσαμε συνέχεια να ανακοινώνονται μέτρα τα οποία δεν τηρούνται και η επιδημιολογική κατάσταση της χώρας επιδεινώνεται? Δηλαδή μήπως λίγο τρέχουμε πίσω από τη σκιά μας? Έχετε αυτή την αίσθηση? Ότι τα μέτρα τηρούνταν αλόγως της επιτηρήσεως, συμφωνώ απολύτως, έτσι γίνεται. Ναι, ναι, αναλόγως. Αλλά η επιτήρηση δεν είναι επιστημονικό θέμα, οπότε δεν έχω να πω και παρακάτω. Ο κύριος Χατζησιοδοσίου πριν, ο πρόεδρος του μελητηρίου, έθεσε ένα εύλογο ερώτημα. Στο μολ ή σε όποιο μολ ή σε όποιο κατάστημα εμπορικό θα πρέπει πια ο ανεμβολίαστος να δείχνει το rapid test, σωστά? Βεβαίως. Για να μπει. Όπως και στην τράπεζα. Μάλιστα. Και στη δημόσια υπηρεσία. Στο βαγόνι του μετρό και του προαστικού που είναι ο ένας πάνω στον άλλον, γιατί δεν θα πρέπει να δείχνει το rapid test? Γιατί εκεί πρώτα απ' όλα, αν έχει κάνει rapid test για όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες, το διαθέτει και ναι, θα το κάνει ούτως ή άλλως. Γιατί το ίδιο δεν ισχύει και για το κατάστημα. Αλλά δεν το έχετε βάλει ως αναγκαιότητα ελέγχου. Μισό. Ναι. Κάνοντας δύο rapid test για την εργασία του. Ναι. Ή αν δεν εργάζεται, κάνοντας rapid test για να πάει στην τράπεζα ή στο κατάστημα ή ναι, στη δημόσια υπηρεσία, αντιλαμβάνεστε ότι όλοι θα κάνουν πολλά rapid test. Ναι. Άρα και στη μετακίνηση θα έχουν το rapid test διαθέσιμο. Τώρα, η επιτήρηση του rapid test στο μετρό έχει, όπως αντιλαμβάνεστε, μια τεχνική δυσκολία. Γιατί είναι πολλά τα άτομα, λέτε. Γιατί είναι πολλά άτομα, ναι, τα οποία επιβιβάζονται και αποβιβάζονται, ναι, πολύ γρήγορα. Ναι. Ποιο είναι αεροπλάνο... Πού είναι πιο επικίνδυνο όπως να κολλήσει κάποιος, στο μόλι ή στο μετρό? Και στα δύο. Αλλά σας επαναλαμβάνω ότι κάνοντας τεστ για όλες τις άλλες δραστηριότητες, ναι, το έχει προφανώς και... Μάλιστα. Το έχει την εκκλησία, και γιατί την αποφύγατε? Για την εκκλησία υπάρχει ένα θέμα, θεωρείται απαραίτητη η άσκηση θρησκευτικών καθηκόντων. Ναι. Ή με τις ελατρείες. Βεβαίως εδώ θα μπορούσε να γίνει ένας διαχωρισμός, δηλαδή να πει κανείς ότι αν θέλει να προσευχηθεί μόνος του μπαίνει, ναι, αλλά όταν έχει πολύ κόσμο εκεί θέλω το τεστ. Διότι έχετε βάλει στον ιερέα και σωστά να κάνει το rapid test, που δεν ξέρουμε ποιος θα το ελέγξει, αλλά εν πάση περιπτώσει, αλλά στον πιστό που θα μπει να παρακολουθήσει τη λειτουργία μαζί με πόσους άλλους, εκεί δεν υπάρχει τίποτα. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Ισχύει όμως ότι ισχύει και προηγουμένως, ότι αν κάνει για όλα τα άλλα θα το έχει. Ναι, τότε όμως ναι, αυτό θα ισχύει για τους πάντες. Δηλαδή μπορεί να βάζετε μόνο στην εργασία και να μην χρειαστούν όλα τα άλλα. Θέλω να πω ότι... Δεν εργάζονται όλοι. Εντάξει, αλλά υπάρχει λίγο... Τα βλέπουμε λίγο κάπως, τις βλέπουμε τις εξαιρέσεις, δεν ξέρω. Οι συνταξιούχοι δεν εργάζονται. Ναι. Γι' αυτό και υπάρχει η πρόνοια για τη δημόσια υπηρεσία, για την τράπεζα, ναι, για το κατάστημα, για το χώρο της εστίασης. Για να αναγκαστούν, εκεί, ας πούμε, οι ανεμβολίαστοι έστω να κάνουν ένα rapid test ηλικιωμένοι.
Σωστά. Τακτικά. Τώρα τακτικά. Αυτό το rapid test γίνεται σε εργαστήριο ή γίνεται το κάνει ο καθένας μόνος του στο φαρμακείο ή το αγοράζει και το... Πώς γίνεται αυτό το rapid test? Είναι σαν το self-test? Όχι, δεν είναι σαν το self-test. Πρέπει να γίνει... Άλλος κάνει τη δειγματοληψία. Ναι. Άλλος κάνει... Πού πρέπει... Στο φαρμακείο ή στο εργαστήριο. Και άλλος υπογράφει το αποτέλεσμα σε όλα τα εργαστήρια που υπάρχουν. Δηλαδή αυτό μόνο... θα δηλώνεται, συγγνώμη Δημήτρη, αυτό θα δηλώνεται. Βεβαίως, αυτοί οι οποίοι είναι ανοιχτοί. Θα ανοίξει πλατφόρμα δηλαδή. Είναι ανοιχτή η πλατφόρμα αυτή τη στιγμή. Τα rapid test, ούτως ή άλλως, αυτός που τα διενεργεί, ναι, τα διενεργεί έχοντας την υποχρέωση τη θετικότητα να τη δηλώνει. Τα μαϊμού rapid test τα φοβάστε? Ότι μπορεί να γίνει βιομηχανία μετά από την, από την επέκτασή του σχεδόν παντού? Τα μαϊμού rapid test είναι μια πραγματικότητα, δεν είναι κανόνας. Δεν είναι κανόνας. Τώρα αν φτάσουμε να το κάνουμε βιομηχανία, τι να σας πω. Τι να κάνουμε. Πάντοτε ξέρετε, πάντοτε αυτοί που θέλουν να κάνουν απάτες προηγούνται σε αυτές τις μεθόδους. Σωστά. Εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχει κάτι τέτοιο, θα υπάρξει και ανάλογη ρύθμιση. Πρόεδρε, πόσα κρούσματα έτσι, κάνατε κάποια συζήτηση στην Επιτροπή, πόσα κρούσματα φοβάστε ότι θα έχουμε μέσα μέχρι τα Χριστούγεννα? Μπορεί να έχουμε και αυτό που ακούγεται 10.000 κρούσματα την ημέρα? Κοιτάξτε, τα κρούσματα δεν είναι ο κρίσιμος αριθμός. Ο κρίσιμος αριθμός είναι οι διασωληνωμένοι. Καμία αντίρρηση, διότι... αλλά όταν έχεις περισσότερα κρούσματα, δεν έχεις και περισσότερους διασωληνωμένους? Δεν πάει όχι, έτσι. Όχι κατά ανάγκη, διότι τώρα είμαστε κατά 70% εμβολιασμένοι. Αν ήμασταν 85-90% εμβολιασμένοι, δεν μας απασχολούσε καθόλου ο αριθμός των κρουσμάτων. Διότι αν έχουμε παραδείγματος χάρη 10.000 συναχωμένους στη χώρα μας, δεν χάθηκε ο κόσμος. Αν έχουμε όμως στα τέλη του Νοεμβρίου 600 διασωληνωμένους, ναι, που είναι ανεμβολίαστοι κατά κανόνα και στη συντριπτική τους πλειοψηφία στο 90%, για να ξέρουμε γιατί μιλάμε, γιατί πολλοί λένε αφού και αυτοί και εμείς αρρωσταίνουμε γιατί να εμβολιαστούμε, που είναι σοφιστία, εξυπνάδα είναι, δεν είναι επιχείρημα, είναι διαφορετικό πράγμα. Άρα το αριθμός που απασχολεί είναι οι διασωληνωμένοι, οι οποίοι ανεβαίνουν συνέχεια. Ναι, ανεβαίνουν. Δηλαδή, αν φτάσουμε τους 600 που λέτε, μπορεί να ξεπροβάλλει και η πιθανότητα του lockdown ξανά? Η πιθανότητα του lockdown νομίζω ότι δεν θα ξεπροβάλλει, διότι είναι σαν να πούμε ότι επειδή έχουμε 1000 τροχαία ατυχήματα απαγορεύουμε την κυκλοφορία. Αλλά ότι θα υπάρξουν και άλλα μέτρα που να περιορίσουν τη διασπορά όπως... και τις επιπτώσεις εκεί που είναι η ανεμβολία, θα υπάρξουν. Όπως? Κύριε Τάκη, θα ήθελα τις ιδέες που έχω να τις συζητώ πρώτα εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις. Προφανώς. Και μετά να ανακοινώνονται ως αποφάσεις. Γιατί αλλιώς πυροδοτούμε μια συζήτηση, ναι, η οποία είναι διαρκώς μεθύστερη και αυτό δεν μας βοηθά. Εμείς τώρα αυτό πρέπει να επικροτούμε στην καλή τήρηση... Πάντως την κριτική που ασκείται από χθες από πολλές πλευρές, φαντάζομαι την έχετε ακούσει ότι τα μέτρα είναι άτολμα. Τη θεωρείτε σωστή αυτή την κριτική ή όχι? Με την έννοια το ρωτώ σε εσάς, γιατί μου είπατε ότι τα μέτρα της κυβέρνησης είναι τα μέτρα που έχετε εισηγηθεί εσείς. Κοιτάξτε, το αν θα είναι άτολμα ή όχι θα φανεί μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Και να γνωρίζουμε όλοι ότι η κατάσταση παρακολουθείται πάρα πολύ στενά. Δηλαδή, δεν θα περιμένουμε 15-20 μέρες να βγάλουμε συμπέρασμα. Ναι. Εάν διαπιστωθεί, διότι σε καθημερινή βάση γίνεται παρακολούθηση, αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει ανάγκη περαιτέρω μέτρο, θα υπάρξει. Και ακόμη μια ερώτηση από μένα. Αλήθεια, είστε αισιόδοξος ότι θα τηρηθούν αυτά τα μέτρα? Κύριε Ακορά, για να βάλετε και άλλα. Ότι η τήρηση εξαρτάται από την επιτήρηση. Υπήρξε, ναι, δήλωση εχθές από υπουργικά χείλη, ναι, ότι η επιτήρηση θα ενταθεί και θα γίνει πιο επίμονη, πιο συστηματική, πιο αυστηρή. Αυτό ήμουν ανιά και γέρασα. Όχι, δεν γεράσατε, κυρία Κορέα, λίμωνο τώρα. Έτσι που πάει η πανδημία. Μέσα σε δύο χρόνια η επιτήρηση τώρα...
του χρόνου επάνω σας δεν θα έχει πανικό. Σας το λέω ως ειδικός. Δύο χρόνια θα κάνω τα μέτρα αυτά. Έχετε τη σωστή ειδικότητα, κύριε Ξαδάκη. Είναι πλαστικός χειρουργός. Το ξέρω, το ξέρω. Δύο χρόνια σχεδόν κρατάει η πανδημία. Α, λέτε από την πανδημία, μάλιστα. Τώρα, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Η δεύτερη κριτική που ασκείται από χθες είναι ότι αυτά τα μέτρα καθυστέρησαν και ότι ενδεχομένως θα έπρεπε να ληφθούν 15 μέρες πριν ή 20, πριν τα κρούσματα φτάσουν τα 6-700. Είναι σωστή αυτή η κριτική ή όχι? Ο χρόνος θα δείξει, δεν μπορώ να σας πω τώρα. Ξέρετε, εκ των υστέρων είναι. Όχι, γιατί έχουμε και το περσινό προηγούμενο. Γι' αυτό το ρωτώ. Δεν είναι συγκρίσιματα μεγέθη. Ναι, φέτος είναι χειρότερα. Πέρσι δεν είχαμε. Θα έρθω σε αυτό για το χειρότερα. Ούτε αυτό είναι έτσι ακριβώς. Αλλά θα σας πω ότι πέρσι είχαμε ανεμβολία στους πάντες. Σωστό. Και ήμασταν σε τελείως διαφορετική φάση. Και χωρίς εμβόλια. Χωρίς ύπαρξη εμβολίου. Βέβαια. Τώρα έχουμε 70% εμβολιασμένοι. Ναι, αλλά και 60 θανάτους που δεν τους είχαμε πέρυσι όμως μέσα. Πώς γίνεται, αυτό το κύριε, πράγμα, μια που το λέτε αυτό, το φοβερό, πέρυσι ήμασταν όλοι ανεμβολία. Πέρυσι ήμασταν όλοι ανεμβολίαστοι, ακούστε με λίγο, και την ίδια ακριβώς χρονική στιγμή και οι θάνατοι ήταν λιγότεροι και τα κρούσματα ήταν λιγότερα και οι εντατικές ήταν λιγότερες. Φέτος που έχουμε εμβολιάσει το 60% του πληθυσμού είναι όλα παραπάνω. Πώς γίνεται? Γίνεται διότι φέτος είμαστε ανοιχτοί και λειτουργούμε ως κοινωνία και ως οικονομία και όλες οι δραστηριότητες. Μα και πέρυσι ανοιχτοί ήμασταν μέχρι τώρα. Όχι, όχι. Από τις 5 Νοεμβρίου άρχισε το γενικό lockdown. Όχι. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι πέρσι δεν ήταν ανοιχτή ούτε η διασκέδαση το βράδυ, ούτε η κυκλοφορία ήταν ελεύθερη. Είχαμε πάρα πολλούς περιορισμούς στην αντίστοιχη χρονική περίοδο. Οι περιορισμοί ξεκίνησαν από τα τέλη Αυγούστου του 2020. Ναι, από τα τέλη του 2020. Είχαμε τον πόλεμο της μάσκας πέρσι τέτοια εποχή. Μερικοί δεν θέλανε να φοράνε μάσκα, να σας τα θυμίσω. Καλό είναι αυτό. Γιατί δεν το βάζετε ως μέτρο αυτό? Επιτρέψτε μου. Ναι. Συστήνεται ανεπιφύλακτα. Όχι, και αφήστε τη σύσταση τώρα. Υποχρεωτικότητα. Μάσκα παντού, να τελειώνουμε. Αχ, με βομβαρδίζετε και δεν με αφήνετε να πω αυτό που θέλω να πω. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Ο συγκρίσιμος αριθμός είναι ανάμεσα στους 430 πόσοι είναι εμβολιασμένοι και πόσοι είναι ανεμβολίαστοι. Διότι αυτή τη στιγμή τι έχουμε? Έχουμε 30 στην εντατική εμβολιασμένους που προέρχονται από σχεδόν 7 εκατομμύρια πληθυσμού και 400 ανεμβολίαστους που προέρχονται από 3 εκατομμύρια πληθυσμού. Άλλα αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε δύο πληθυσμούς οι οποίοι έχουν διαφορετικές ανάγκες σε ό,τι αφορά την προάσπιση της υγείας τους. Ναι. Είναι διαφορετική η κατάσταση. Αυτοί οι 30. Πολύ πιο πολύπλοκοι φέτος, βέβαια. Οι 30 διασωληνωμένοι εμβολιασμένοι, έχουμε στοιχεία αν έχει τελειώσει, γιατί τέτοια πληροφορία υπήρχε ότι ήταν στα όρια των 6 μηνών της δεύτερης δόσης, είχαν υποκείμενα νοσήματα, έχουν υποκείμενα και από τους θανάτους και μεταξύ των θανάτων αυτοί που έφυγαν είχαν επιβαρυντικούς παράγοντες αυτά που σας περιέγραψα. Δύο θέματα θέτεται. Δύο θέματα. Το ένα θέμα είναι ότι αυτοί που θα εμβολιαστούν, ο ένας στους 10 δεν αναπτύσσει άμυνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα από εκεί μπορεί να προέρχονται κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους, να μην ανέπτυξαν άμυνα. Είναι μεγαλύτερες ηλικίες άνθρωποι και επιβαρημένοι. Και το δεύτερο θέμα το οποίο θέτεται και πολύ σωστά είναι ότι η άμυνα μετά από ένα χρονικό διάστημα χρειάζεται να ενισχυθεί με την τρίτη δόση και γι' αυτό και η τρίτη δόση είναι αναγκαία για όποιον συμπληρώνει το εξάμηνο. Και θα ανοίξει, πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα σε όλες τις ηλικίες για την τρίτη δόση? Την Παρασκευή ανοίγει. Μάλιστα. Γιατί τι κάνετε εθελοντική και όχι υποχρεωτική? Εθελοντικός είναι ο εμβολιασμός και οι πρώτες δόσεις. Όχι, η Χριστίνα το λέει για το πιστοποιητικό. Διότι η ανταπόκριση των ανθρώπων στα εμβόλια δεν είναι η ίδια. Άλλος αναπτύσσει για μακρύτερο χρόνο ανοσία και άλλος για μικρότερο χρόνο ανοσία. Και μεταξύ μας, και τι δεν έχει συστηθεί ποτέ,
Πάντοτε οι άνθρωποι μετρούν τα αντισώματά τους και βλέπουν πού είναι η άμυνά τους. Και γι' αυτό αυτό δεν είναι έτσι. Αλλά περνώντας ο χρόνος, θα γίνεται επιτακτικό να υπάρχει τρίτη δόση. Μάλιστα. Βλέπετε κάποια στιγμή να είναι υποχρεωτική η χρήση της τρίτης δόσης για να ισχύει το πιστοποιητικό? Βέβαια. Πότε το βλέπετε αυτό να γίνεται? Βέβαια. Δεν ξέρω να σας πω πότε ακριβώς, αλλά το βλέπω οπωσδήποτε. Μάλιστα. Το εμβολιάστηκα πέρσι το Πάσχα. Ναι. Και θεωρούμε εμβολιασμένος του χρόνου το Πάσχα, δεν το βλέπω να ισχύει σε καμία περίπτωση. Ούτε θεωρούμε εμβολιασμένος μέχρι του χρόνου τα Χριστούγεννα. Και είναι και θέμα ευρωπαϊκό, κύριε Πρόεδρε, διότι και ο τουρίστας που θα έρθει, αν έχει εμβολιαστεί τον Ιανουάριο του 2020, δεν έχει νόημα να έρθει την άνοιξη του 2022, ότι εμβολιάστηκε και με τον πιστοποιητικό εμβολιασμό. Πρέπει να έχει κάνει και αυτό στην τρίτη δόση του. Και να υπάρχει αυτό, να το διαβάζουν οι ελληνικές αρχές. Εκατομμύρια θα έρθουν το καλοκαίρι, πολλά. Συζητείτε σε όλη την Ευρώπη και μέχρι το καλοκαίρι έχουμε μπροστά μας ένα πολύπλοκο φθινόπωρο και ένα δύσκολο χειμώνα. Τώρα, μια που λέτε για το δύσκολο χειμώνα και τελευταία ερώτηση αυτή, γιατί δεν έχετε επιβάλει παντού τη χρήση της μάσκας? Δηλαδή, γιατί να μην είναι και αυτό ένα από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες? Που είναι το πιο απλό. Μην μου λέτε για τη σύσταση. Υπόθεση. Τη σύσταση τι να την κάνω? Δεν έχει νόημα η σύσταση. Ξέρετε τώρα ότι οι συστάσεις δεν λειτουργούν. Κύριε Τάκη, εμείς επιστημονικά τοποθετούμαστε. Επιστημονικά δεν θα ήταν πιο αποτελεσματικό. Όχι, άλλο λέω. Λέω δεν θα ήταν αποτελεσματικό να εισηγηθείτε τη χρήση μάσκας παντού. Ναι, το καταλαβαίνω τι μου λέτε και σας απαντώ ότι εμείς λέμε ότι ναι, χρήση μάσκας παντού. Αλλά δεν το δέχεται η κυβέρνηση, δεν το έχει δεχθεί. Το αν θα κόβει πρόστιμα η αστυνομία ή όχι, αυτό είναι θέμα. Όχι, δεν λέω για πρόστιμα. Δεν λέω για πρόστιμα. Εγώ λέω. Αυτό λέτε. Εσείς εισηγηθήκατε να υπάρχει χρήση μάσκας παντού? Μα το είπε και ο υπουργός εχθές. Ότι συστήνεται με τεπιτάσεως η χρήση μάσκας παντού. Μάλιστα. Αλλά χωρίς πρόστιμα, εάν δεν τη φοράς. Το πρόστιμο είναι το θέμα. Ναι. Μάλιστα. Έχει δίκιο ο κύριος Εξανδάκτυλος. Και όχι, και εγώ θα ήθελα ένα τελευταίο ερώτημα, Πρόεδρε. Ο κύριος Τσίπρας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι πρέπει να υπάρξει μια νέα επιτροπή κοινής αποδοχής. Εσείς προσωπικά που συμμετέχετε σε αυτή την επιτροπή, με άλλους 32 επιστήμονες, αισθάνεστε προσβεβλημένος? Εγώ να τον ευχαριστήσω για τα καλά του λόγια. Και πέρα από αυτό. Τι καλά λόγια, θέλει να σας αντικαταστήσει με άλλους. Όχι, μπορεί να είναι στους κοινές αποδοχές ο κύριος Εξαντάκτης, που το ξέρει. Να, δεν το ξέρει. Να θυμόμαστε ότι η προσπάθεια του εμβολιασμού υπονομεύτηκε συστηματικά και πλαγίως, και το πλαγίως καμιά φορά είναι χειρότερο από το ευθέως, από στελέχη. Για μεγάλο χρονικό διάστημα. Με τον αυτό κύριο Πολάκη λέτε. Και περιμένω ακόμη να έχουμε μία τοποθέτηση, μία απάντηση στο ποια είναι τα στοιχεία εκείνα τα επιστημονικά τα οποία ανεμένονται από τον γιατρό μεγαλοστέλεχος του χώρου που δεν το επέτρεπαν να εμβολιαστεί μέχρι το Σεπτέμβριο. Και εμβολιάστηκε το Σεπτέμβριο, διότι είπε ότι θα εμβολιαστώ το Σεπτέμβριο αφού κρίνω τα επιστημονικά στοιχεία. Εγώ θα ήθελα να ξέρω τα επιστημονικά στοιχεία αυτά που μετέτρεψαν την κατάσταση από τον Απρίλιο, τον Μάιο, τον Ιούνιο, όλο το καλοκαίρι και ήρθαν το Σεπτέμβριο. Ποιο ήταν αυτό το επιστημονικό στοιχείο που συγκλώνησε τη σκέψη του και άλλαξε την απόφασή του? Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Εξανδάκτυλε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας.